60. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι του Αγίου Πνεύματος. Όσοι έχετε απομείνει και μας παρακολουθείτε, συμπαριστάμεθα. Και εμείς αν δεν είχαμε εκπομπή, κάπου θα είχαμε πάει για τριήμερο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σήμερα, όλη μέρα, 22 Ιουνίου και ημέρα Σάββατο. Έχουμε να σας δείξουμε πάρα πολλά και να πούμε ακόμα περισσότερα. Ακολουθώντας αυτά τα οποία ξέρετε και εσείς τώρα επαλή από την εκπομπή, πρέπει να μιλήσουμε για τις ειδήσεις και μετά παίρνουμε το δισάκι μας και αρχίζουμε να ταξιδεύουμε. Θέλω να πάμε εκεί που υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για πυρκαγιές. Εχθές είχαμε μπαράζ πυρκαγιών, άμεση παρέμβαση, καλή ανταπόκριση και ζημιές γίνανε, πάντα θα γίνονται. Αλλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή πάνε ελαφρώς καλύτερα. Βλέπετε μέχρι αργά τι γινότανε. Άμεση πληροφόρηση από τους ειδικούς. Ο πυραγός, ο κύριος Τωμάς Κρικέλης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Κύριε Πυραγέ, καλή σας μέρα. Και αυτό που ενδιαφέρει όλους, ποια είναι τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή και αν υπάρχει επικινδυνότητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τα πράγματα είναι εμφανώς καλύτερα σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Στην Αχαΐα και την Ηλία, αυτή τη στιγμή σε όλη την περίμετρο αρκετές διάσπασες κάπως επικρατούν. Οι πιο έντονες είναι στην περιοχή Λάτα και Πρόδρομος, όπου γίνονται οι αντίστοιχες ενέργειες από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, οι δυνάμεις παραμένουν εκεί ισχυρές αναγκαστικά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν και για το φόβο των αναζωπυρώσεων. Έπειτα μετά στο παρανέστη της Δράμας, η πυρκαγιά είναι μικρής έκτασης, αλλά είναι δυστυχώς σε σημείο απόκρημνο και από το πρωί επιχειρεί ένα αεροσκάφος. Ένα πρόβλημα που είχαμε το πρωί στην Ύδρα, μια πυρκαγιά σε ένα σημείο χωρίς οδικό δίκτυο, μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσω τρεις πυροσβέστες, πέντε εθελοντές, ένα όχημα και επιχειρεί από το πρωί ένα ελικόπτερο. Εκεί επιβεβαιώνεται ότι σε κάποιο σκάφος γινόταν μια εκδήλωση, ένα πάρτι και έριξαν φωτοβολίδες. Αυτό λένε οι κάτοικοι. Έχετε αντίληψη εσείς ή δια ανάποψη? Σαν πληροφορία έχει έρθει και στο συντονιστικό κέντρο το δικό μας αυτό σαν γεγονός, αλλά αν δεν επιβεβαιωθεί δεν μπορώ να σας πω τίποτα επίσημα. Σωστό. Από τις πυρκαγιές που μου λέτε, η Αχαΐα, η Ηλία πάνε πολύ καλύτερα, υπάρχει ο φόβος των αναπηρώσεων και βεβαίως παραμένει ισχυρή δύναμη. Ποια είναι η φωτιά που αυτή τη στιγμή σας ανησυχεί περισσότερο στην Ελλάδα? Δηλαδή αυτή που λέτε το ότι εδώ πρέπει να είμαστε σε περαιτέρω εγρήγορση. Η φωτιά τώρα αυτή που μου περιγράφεται να μας ανησυχεί ευτυχώς δεν είναι ακόμα ενεργή και ευτυχώς. δεν έχει έναρξη. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση το πυροσβεστικό σώμα είναι σε εγρήγορση και σήμερα, ιδιαίτερα σε κάποιους νομούς Βίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Αττικής, όπου ο αέρας συγκεντρώνεται περισσότερος, όπως και να έχει και στα ενεργά μέτωπα τα οποία είναι τώρα και γίνονται κατασβέσεις. Και μικρή διακοπή. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχάριστα τα νέα. Μικροεστίες, πιθανότητα αναζωπηρώσεων. Το δύσκολο έχει περάσει. Η φωτιά πέρασε και από το κρανίδι και άφησε καταστροφές, σημαντικές καταστροφές. Για να δούμε την επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες για την ακρίβεια, με τη βοήθεια της συναδέλφου ερημιονίδαmagazine.com της Δέσποινας Δημότση. Καλημέρα, Δέσποινα. Και από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε και καμένα αυτοκίνητα, Ναι, δυστυχώς έχει πολλές ζημιές μετά το πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς. Βλέπετε πίσω μου τα αυτοκίνητα. Ήταν το σημείο που πέρασε από εδώ, που απείλησε τα πρώτα σπίτια και συνέχισε στις αυλές. Ευτυχώς αυτά τα σπίτια σώθηκαν. Έχει γίνει αναφορά μόνο για ένα σπίτι ολοσχερός καμένο. Δηλαδή, αν καταλάβω, η φωτιά από την έσπροχνο αέρας πέρασε από τις παρυφές, έγλειψε τα πρώτα σπίτια. Ακριβώς. Δεν είχε φορά προς τον αστικό ιστό, Είχε φορά προς τα πάνω. Αυτό ο γκρεμός που βλέπετε στα πλάνα, το ανέβηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολλούς. Μα και τώρα, και τώρα βλέπουμε. Που, δηλαδή αυτός ο αέρας, έτσι όπως βλέπουμε να φυσάει αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από 6 μποφόρ. Είμαι πολύ ψηλά. Ίσως γι' αυτό. Είναι πολύ καλύτερα από χθες. Τα έχουμε περιορίσει. Καλύτερα. Ναι, ναι. Και ο καπνός που βλέπετε μέσα στο πλάνο είναι λίγο πιο κάτω από εδώ που είμαι. Από εδώ πέρασε. Άρα αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο και κάπου φωτιά? Όχι, τα έχουν περιορίσει όλα ευτυχώς πάρα πολύ άμεσα. Πυροσβεστική αστυνομία, Δήμος, πολιτική προστασία και πολίτες. Να προσθέσω ότι εχθές αυτό το σημείο πιο κάτω είχαν έρθει βιντεοφόρα, σκαυτικά μηχανήματα, πολίτες, βοηθήσαν όλοι, τα αποφύγαμε, σώσαμε την πόλη.
Και δόξα τω Θεώ, μια καλύτερη μέρα. Οι υλικές καταστροφές αυτές οι λίγες είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Άλλα είναι που δεν αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ευχαριστώ, Υπόχρος. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.